Η εικόνα αναπήρων ηθοποιών επί σκηνής πλέον δεν αποτελεί κάτι περίεργο, ούτε ξενίζει το θεατή. Και αυτό οφείλεται στην ομάδα Θέαμα, δηλαδή Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία, που με την πολυετή δουλειά του έχει καταφέρει να σπάσει την προκατάληψη για την πρόσβαση των αναπήρων στην τέχνη του θεάτρου από την πλευρά των πρωταγωνιστών. Η ομάδα Θέαμα πρωτοπορεί και αυτή τη φορά ανοίγει ένα ακόμη στεγανό, ανεβάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα παιδικό θέατρο. Είμαι στην ευχάριστη θέση αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή να βάφω τον ήλιο, τον υπέρλαμπρο Πάνο Ζουρνατζίδη. Και όπως βλέπετε, λαμβάνω μέτρα προστασίας. Είναι ο Νάρκησος και η Χόκη, άλλες μεταμορφώσεις. Ένα το πρώτο παιδικό θέατρο στην Ελλάδα από ανάπηρους και μη ηθοποιούς, με κεντρικό άξονα τρεις ελληνικούς μύθους, που έχουν στόχο να παρουσιάσουν τα παιδιά την αξία της μοναδικότητας και της μεταμόρφωσης της εσωτερικής. Πρόκειται για την πρώτη παιδική παράσταση με επαγγελματίες αμαία ηθοποιούς στην κύρια σύνθεσή τους. Πρόκειται για μια συμπεριληπτική παράσταση, μια παράσταση η οποία συνδυάζει άτομα με αναπηρία και άτομα χωρίς αναπηρία. Αγαπημένη μου γη, μεγάλωσες, ψήλωσες και ομόθυνες και ξέχασα την γλυκιά σου όψη. Μπορώ να σε κάνω αθάνατο. Το παιδικό θέατρο είναι μια κατηγορία από μόνο του. Δηλαδή, είναι μια, απευθύνεται οπωσδήποτε σε παιδιά, τα οποία παιδιά, όπως ξέρουμε, είναι και πιο δύσκολοι και πιο απαιτητικοί κριτές. Η αμεσότητα όμως που υπάρχει στο παιδικό θέατρο, νομίζω ότι δεν υπάρχει σε κανένα άλλο, σε καμιά άλλη μορφή θεάτρου. Η παράσταση γίνεται αφορμή να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την αναπηρία και, όπως λένε οι συντελεστές του έργου, να χρησιμοποιηθεί αυτή η εμπειρία ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για το σεβασμό στην ανθρώπινη ποικιλομορφία. Βλέποντας τις αντιδράσεις των παιδιών, καταλαβαίνω πόσο εύκολα μπορούν να καταλάβουν την αναπηρία και τη μοναδικότητα μέσα στην κοινωνία. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι οι αντιδράσεις των παιδιών θα ήταν τόσο θετικές και τόσο ακομπλεξάριστο όσον αφορά την αναπηρία. Μετά το τέλος της παράστασης κάνουμε πάντα μια συζήτηση εξοικείωσης με την αναπηρία, στην οποία μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά είναι τόσο μα τόσο ανοιχτά, με μια απίστευτη ευθύτητα στα πράγματα τα οποία αφορούν την αναπηρία. Δηλαδή μπορούν να σε ρωτήσουν κάλλιστα από τι το έπαθες και τι αναπηρία έχεις, χωρίς να τραπούν, χωρίς να έχουν καμία ντροπή. Όπως θα έπρεπε να είναι δηλαδή στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι όσον αφορά, και κανένα στερεότυπο όσον αφορά την αναπηρία.